Είναι στους Διδύμους και τον Ποσειδώνα που είναι στους Ιθύς. Και ποια μοίρα? Είναι στην τέταρτη μοίρα. Τέταρτη-πέμπτη μοίρα εκεί. Λοιπόν, και όταν μπλέκεται ο Άρης με τον Ποσειδώνα, εδώ πέρα τα πράγματα μυρίζουν σύγχυση και είναι και ένας Άρης στους Διδύμους. Που η αλήθεια είναι πως δεν φημίζεται για την αυτοσυγκέντρωσή του. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει να εστιάσει σε ένα πράγμα. Το μυαλό του είναι από εδώ, από εκεί, παραπέρα. Αυτό λοιπόν, όταν μπλέκεται και με τον Ποσειδώνα που σε κάνει ούτως ή άλλως να νιώθεις μια σύγχυση, καταλαβαίνετε το μεγενθύνει λίγο το πράγμα. Έτσι σήμερα και αύριο, η αίσθηση που θα έχουμε περισσότερο θα είναι ότι δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε στα πράγματα, ίσως τα πρακτικά που πρέπει να κάνουμε. Το μυαλό μας είναι κάπου αλλού, μονίμως. Δηλαδή, είμαστε, ίσως κάνουμε τη δουλειά μας ή είμαστε σε μια παρέα, αλλά κάπου αλλού τρέχει το πνεύμα. Θέλει μία μεγαλύτερη προσοχή στα ζώδια, φυσικά τα μεταβλητά, γιατί εσάς περισσότερο αφορά αυτή η όψη και κυρίως τους γεννημένους το πρώτο δεκαήμερο Διδύμων, Τοξότη, Παρθένου και Ιχθύων. Και βέβαια ο Άρης με τον Ποσειδώνα έχει να κάνει και οτιδήποτε σχετίζεται με τη θάλασσα, με προβλήματα εκεί, με τέτοια πράγματα. Ελπίζω να μην έχουμε και τίποτα δυσάρεστο έτσι μες το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Από την άλλη πλευρά έχουμε μια πολύ υποστηρικτική όψη που είναι το μεγάλο τρίγωνο Αφροδίτης Κρόνου Ποσειδώνα. Πάλι φαντασία λοιπόν μπροστά, μια τάση ονειροπόλησης, έτσι. Όλα αυτά μέσα στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Και η Σελήνη στους Διδύμους. Πάμε να δούμε όμως για τον καθένα ξεχωριστά τι σημαίνει όλο αυτό το αστρολογικό θέμα. Για τους Κρύους λοιπόν, είναι μέρες που γενικώς πρέπει να αντιληφθείτε ότι δεν βλέπουν όλοι τα πράγματα όπως τα έχετε εσείς στο μυαλό σας, όπως ίσως θα θέλατε να είναι. Και νομίζω ότι το να χάσετε ενέργεια για να τους πείσετε τελικά είναι ίσως το πιο κουτό που θα μπορούσατε να κάνετε τουλάχιστον σήμερα και αύριο. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν πρόκειται να αλλάξετε και κανενός τη γνώμη ή την άποψη και θα καταβάλλετε προσπάθεια αδίκως. Γι' αυτό κοιτάξτε αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο να περάσετε εσείς όπως το έχετε στο μυαλό σας καλά και μην πιέζετε ούτε τους άλλους να κάνουν το ίδιο πράγμα που θέλετε να κάνετε εσείς, ούτε από την άλλη πλευρά να πιεστείτε κι εσείς οι ίδιοι. Είναι ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο που ευνοεί γενικώς τις μετακινήσεις, την κίνηση γενικότερα, αλλά και τις επαφές με τους άλλους. Αλλά είπαμε, χαλαρά. Πάμε να δούμε τους Ταύρους, που τώρα η διαφορά ανάμεσα σε αυτό που λέμε φαντασία και πραγματικότητα που υπάρχει μέσα στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή, ώστε η πραγματικότητα απέχει όσο το να αποφασίσετε να κάνετε πράξη αυτά που φαντάζεστε. Δηλαδή θέλω να πω με το να σκέφτεστε κάτι, να ονειρεύεστε κάτι, να φαντάζεστε κάτι, αλλά να μην μπαίνετε στη διαδικασία να το υλοποιήσετε, τελικά το μόνο που καταφέρνετε είναι να το αναβάλλετε και να το πάτε πιο μετά, που το ζώδιό σας φημίζεται κιόλας για την αναβλητικότητά του σε κάποια πράγματα. Προχωρήστε λοιπόν σε πράξεις, αφήστε τα λόγια και κυρίως αφήστε τα όνειρα μόνο. Λοιπόν, σήμερα και αύριο είναι μέρες που έχετε μία τάση γενικώς το μυαλό να είναι αλλού, να μην μπορεί να συγκεντρωθεί σε αυτά που πρέπει να συγκεντρωθείτε. Πάμε να δούμε τους Διδύμους, που αυτή η όψη Άρη Ποσειδώνα σας επηρεάζει, εσάς που είστε γεννημένοι το πρώτο δεκαήμερο, πιθανώς να νιώθετε μία έλλειψη αυτοπεποίθησης, ή μια απογοήτευση με κάποια πράγματα. Νομίζω όμως ότι θα είναι κάτι παροδικό και δεν πρέπει να το αφήσετε να σας ρουφήξει αυτό το συνέστημα της απογοήτευσης, γιατί θα δείτε ότι τα πράγματα θα διαφοροποιηθούν αρκετά. Μετά τη Νέα Σελήνη και από την άλλη εβδομάδα αρχίζει τέλος πάντων μια διαφορετική ενέργεια να ρέει. Άρα σήμερα και αύριο, εντάξει, okay, ακόμα και αν έχετε μια διάθεση έτσι λίγο περίεργη, μελαγχολική, κοιτάξτε μην του δώσετε τροφή περισσότερο. Πάμε να δούμε τους Καρκίνους, που καλά θα κάνετε γενικώς να μην ανακοινώνετε σχέδια, πλάνα, αυτά που έχετε στο μυαλό σας ή αυτά που κυνηγάτε αυτές τις μέρες, πριν ακόμη τα υλοποιήσετε. Δηλαδή μπορεί να έχετε ένα σχέδιο, δεν το έχετε βάλει ακόμα μπροστά, δεν είναι ανάγκη να μιλήσετε γι' αυτό. Ακόμα και με ανθρώπους που απαρτίζουν το φιλικό σας περιβάλλον. Όχι απαραίτητα γιατί θα ζηλέψουν ή θα σας φθονούν για κάτι κτλ. Απλά νομίζω αποδυναμώνετε το ίδιο το σχέδιο. Κάντε τη δουλειά που πρέπει, αλλά χωρίς να ανακοινώνετε τέλος πάντων πολλά. Προσοχή και στα θέματα υγείας, είναι μέρες που πιθανώς να νιώθετε λίγο πιο άτονοι, σήμερα και αύριο. Πάμε να δούμε τους Λέοντες, που νομίζω ότι νιώθετε μετά από ένα μεγάλο διάστημα που ήταν αρκετά έτσι
ζώρικο και που ίσως είχατε κι εσείς πολλά ερωτηματικά, νομίζω ότι αυτές τις μέρες εδώ νιώθετε λίγο πιο προστατευμένοι ή νιώθετε καλύτερα την υποστήριξη κάποιων ανθρώπων που είναι στο πλευρό σας. Είτε είναι ο σύντροφος, είτε είναι φίλοι, είτε είναι συνεργάτες. Γενικώς νιώθετε ότι ανήκετε κάπου, ότι σας περιθάλπουν, ότι σας υποστηρίζουν. Και έτσι φεύγει αυτή η αίσθηση που είχατε το προηγούμενο διάστημα ότι όλα πράγματα κάνετε μόνοι σας χωρίς υποστήριξη και χωρίς βοήθεια. Αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο είναι ωραίο και για τις σχέσεις σας και για επαφές με τους φίλους και γενικότερα για να περάσετε λίγο καλά. Για τους Παρθένους, όσο και να θέλετε τώρα να βάλετε τη λογική μπροστά, να ελέγξετε τα πράγματα, να μην ξεφύγει τίποτα, να είναι όλα σε πρόγραμμα, νομίζω ότι αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο μπορεί να σας απογοητεύσει γι' αυτό, ή να σας ταλαιπωρήσει. Γι' αυτό μην μπαίνετε σε πολύ έτσι, αυστηρά προγράμματα αυτές εδώ πέρα τις μέρες. Τη σημερινή και την αυριανή, κυρίως η γεννημένη τον Αύγουστο. Προσέξτε λίγο περισσότερο αυτό. Κατά τα άλλα δεν είναι ένα κακό Σαββατοκύριακο. Απλά έχει ένα βαθμό ταλαιπωρίας, κυρίως αν θέλετε να επιβληθείτε εσείς στις καταστάσεις γύρω σας ή σε άλλους. Πάμε να δούμε τους ζυγούς, που θα έλεγα ότι ίσως να μην μπορεί να προχωρήσετε με τους ρυθμούς που θέλετε στο να υλοποιήσετε κάποια πράγματα ή να κάνετε το πρόγραμμά σας όπως το έχετε στο μυαλό σας.